Μάλιστα. Περαστικά στον Ευθύμη. Περαστικά και προσοχή. Ας προσέχει πια για το παιδί. Δεν το λέω ότι φταίει προφανώς προς Θεού, αλλά είναι και αυτά. Τώρα ακούγομαι σαν τον πατέρα μου. Αυτά τα μηχανάκια, ρε παιδιά. Βρε παιδιά με αυτά τα μηχανάκια. Φορέστε το κράνος. Όταν είμαστε κουρασμένοι, όταν πίνουμε. Εγώ το έχω πάθει. Έχω τρακάρει με το αυτοκίνητο. Αλήθεια. Με πήρε ο ύπνος. Να, εδώ έχω το σήμα από το σημάδι από το ζώνη. Οδηγούσες στο αυτοκίνητο. Σπάσει κλίδα. Βέβαια, αν δεν φορούσα ζώνη, το αμάξι έγινε μια μπάλα. Χτύπησα σε ένα. Έριξα. Με πήρε ο ύπνος και έπεσα πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ, η οποία έπεσε. Και δόξα τω Θεώ που δεν σκοτώθηκε, δεν σκοτώσα κανέναν άνθρωπο. Έριξε γιατί... την κολόνα. Ναι, γιατί μπροστά στην αλή μου, γιατί πήγε να κυβέρνητο το αυτοκίνητο. Για αρκετό. Γιατί με πήρε ο ύπνος μέσα στο αμάξι. Και αν δεν το κάνεις, καταλαβαίνω ότι όλοι είμαστε κουρασμένοι και όλοι έχουμε στο μυαλό μας πράγματα και πολλές φορές και τον εαυτό μας νιώθουμε ότι είμαστε έχουμε υπερδυνάμεις. Αλλά σκεφτεί τον μπαμπά του τον Κακομοίρη που έκατσε μια εβδομάδα εκεί στο προσκέφαλό του. Και στο Your Face, οι γονείς του είναι συνέχεια εκεί μου έχουν πει. Ότι στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο μπαμπάς του πηγαίνει, τον φέρνει, είναι συνέχεια εκεί. Από την άλλη όμως, Δημήτρη, μπορεί ένα γεγονός που ευτυχώς να σε ταρακουνήσει και να δεις μετά τα πράγματα διαφορετικά. Και το λέω και για να κατηγορήσω, και για μένα το λέω. Όταν είναι να είμαστε παράτολμοι, ας σκεφτούμε και αυτούς τους γονείς τους που κάθονται εκεί, δηλαδή. Να κάνω μια παρένθεση.